Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Σπάρτακου, όπου σήμερα να μπόλα ντε βαπέλ και αναλώσιμοι έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της Summer Evolution League και οι δύο ομάδες που έρχονται από ήττα. Από την La Bola de Papel γνώρισε την ήττα από τους Golden Boys με 78-71, ενώ και οι αναλώσιμοι δεν μπόρεσαν να νικήσουν στο πρώτο τους μάτς. Αφού στην πρεμιέρα γνώρισαν την ήττα από τους Collectors με 61-64. Ξεκινάει το παιχνίδι και η πρώτη κατοχή πάει στα χέρια της La Bola de Papel. Τον Φλόρο να θέλει να πάει προς τα μέσα, έχουμε σφύριγμα, η κατοχή παραμένει στους γηπεδούχους. Βελής, Σωτηρόπουλος επιλέγει να εκτελέσει, δεν είναι καλό το σουτ, γραπώνει το rebound ο Κοταράκος και τώρα πρώτη επίθεση για τους αναλωσιμούς. Βγαίνει και παίρνει ο Νικολόπουλος, ξανά στα χέρια του ίδιου Μανώλης, θα το πάρει τελικά στα 2 δευτερόλεπτα, θα το βάλει για να ανοίξει το σκορ 0-2. Διαχείρος Μανώλη, ανοίγουν το σκορ οι αναλώσιμοι. Βέλης παίρνει και πάλι, παίρνει το σκρίν, αφήνει δίπλα στον Κυφοκέρη. 9 δευτερόλεπτα τώρα για την La Bola de Papel. Πάει μέχρι μέσα, αλλά στο χείο Σωτηρόπουλος. Καθαρίζουν ξανά το rebound οι φιλοξενούμενοι. Μανώλης τσεκάρει τις επιλογές του. Βλέπει δίπλα του τον Ντούγια. Ξανά Μανώλης. Στα 5 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστούν οι αναλώσιμοι. Ένα σουτ μέσης απόστασης, αλλά άστοχο από τον Τόγια. Βέλης εκτελεί αμέσως για 3, είναι άστοχος. Διανύουμε σιγά σιγά στο πρώτο δίλεπτο στο μάτς. Ακόμα η La Bola de Papel δεν έχει καταφέρει να βρει το πρώτο καλάθι. Χαμηλό το σκορ μέχρι στιγμής. Γυρίζει αστοχή ο Κοταράκος. Βέλης φτιάχνει την μακρινή πάσα, δεν πέρασε εκείνη, παρανέβη ο Μανώλης και έκλεψε. Μανώλης πάει από τα δεξιά, βλέπει ψηλότερο αντίπαλο μπροστά του. Λουγιάς. Νικολόπουλος, όχι με συγχωρείτε. Ήταν Νικολόπουλος, ο Κοταράκος ήταν. Μανώλης θα πάρει το τρίποντο καθώς έλυγε και ο χρόνος, η μπάλα κατάληγε εκτός. Παραμένει το 0-2. 7,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Βέλης κρατάει για να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. Τσιφοκέρης θέλει να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα, θα τα καταφέρει και μάλιστα πολύ καλά. 2-2. Ανοίγουν το σκορ τώρα και οι γηπεδούχοι. Φέρνει το μάτς τα ίσα. Μανώλης πιέσει ψηλά από τον αντιπαλό του. Μανώλης κρατάει. Μπερδεύτηκαν εκεί στην άμυνα οι γηπεδούχοι. Θα το πληρώσουν τώρα με τον Μανώλη να εκτελεί για 3. 2-5. Έγινε ένα μπέρδεμα εκεί στην αλλαγή του μαρκαρίσματος. Δεν πήγε αντίπαλος πάνω στον Μανώλη. Και εκείνος έβαλε ξανά μπροστά την ομάδα του. Σωτηρόπουλος στη διείσδυση, δεν θα έρθει το καλάθι. Θα πάρει ωστόσο το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για τους αναλώσιμους. Πρώτες γόλες για την La Bola de Papel. Έξω η πρώτη αδύναμη. Παραμένει το 2-5. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει, 3-5. Μουσική
Μανώλης Σωτηρόπουλος είναι κοντά του. Δεν πέρασε η πάσα, έγινε το κλέψιμο. Και το φάουλ στην συνέχεια πάνω στον Φλωρό, ο οποίος εισπράττει το χειροκρότημα από τον προπονητή του για αυτό το κλέψιμο που έκανε στην άμυνα. Για την πολύ καλή αντίδραση που είχε, Φλωρός τώρα στην επαναφορά. Μπελής στα αριστερά. Μαρινάκης βλέπει απέναντι τον Φλώρο. Βέλης από την κορυφή θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Το ριμπάουντ στα χέρια του Κοταρακού. Μανώλης τώρα. Κοταράκος θέλει να πλησιάσει και ανάμεσα στον Μπούγιο βρίσκει τον τρόπο να εκτελέσει, αλλά άστοχα. Ψηλή πάσα. Βρίσκει και την πάσα στη συνέχεια και ο Φλώρος, αλλά έχει κάνει βήματα. Μανώλης οργανώνει ακόμα μια επίθεση. Ο Ταράκος δισκαστή πάσα, δεν πέρασε. Σωτηρόπουλος τώρα κυνηγάει την μπάλα, θα έρθει σε επαφή με εκείνη. Το σκέφτηκε για λίγο, προσποιήθηκε. Βέλης τώρα. Παίρνει το screen, παίζει με τον Κυφοκερίκη στο pick and roll, έγινε το κλέψιμο. Μανώλης είναι μόνος του, τον καταδιώκει ο Φλώρος, θα του κάνει το φάουλ απλώς αντικανονικά το χέρι του στον ευνηδιασμό του Μανώλη και θα τον στείλει τώρα στην γραμμή των βολών. Έχω στην πρώτη. 3-6. Θα χάσει την δεύτερη ψηλότερα εκεί. Ο Τόγιας πήρε το επιθετικό rebound. Ντούγιας υποπίεση το τρίποντο. Βέλης. Πάνω του μένει ο Ντούγιας. Βέλης κρατάει στα 9 δευτερόλεπτα το ρολόι. Κυφοκέρης θέλει να γυρίσει ωραία, ξεφεύγει πολύ ωραία από τον αντίπαλό του. Θα πάει μέχρι το καλάθι για το 5-6. Μανώλης, με συγχωρείτε. Πάνω του ο Κυφοκέρης. Ντούγιας περνάει πάσα για τον Τόγια. Από μέση απόσταση εκείνος δεν θα βρει στόχο. Βέλης. Σώθηκε εδώ το λάθος. Βέλης αφήνει στον Κυφοκέρη. Από τα αριστερά εκείνος θα πάρει την εκτέλεση και θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του για το 7-6. Μανώλης κατεβάζει, ανεβάζει τώρα ταχύτητα, στέκεται μπροστά από τον Σωτηρόπουλο, ευκαιρία κιόλας, εύστοχα, παίρνει για το φάουλ, 7-8. Δεύτερο φάουλ μάλιστα του Σωτηρόπουλου, ο οποίος φορτώνεται με φάουλ από αρκετά νωρίς. Μανώλης στη συμπληρωματική βολή θα τη βάλει. 7-9. Βέλης αφήνει διπλά στον Σωτηρόπουλο, θα το πάρει εκείνος δίχως δεύτερη σκέψη το τρίποντο και καλά κάνει. 19. Μπροστά η Λαμπόλα de Papel. Έπειτα από την τρίποντη εκτέλεση του Σωτηρόπουλου. Πολύδωρος, πέρασε η πάσα του κάτω από το αντίπαλο καλάθι. Εκτελεί πολύ ωραία ο Κοταράκος.
βάζει ξανά μπροστά την ομάδα του, θα κάνει το 10-11 και έχουμε το time out για τους γηπεδούχους. Επιστροφή στη δράση, 2:42 ακόμα απομένουν στην πρώτη περίοδο. Οι δύο ομάδες είναι κοντά. Τις αναλώσιμους να έχουν το όλο το προβάδισμα, προηγούνται 10-11. Φωκέρης για να βάλει ξανά μπροστά την ομάδα του, δεν θα τα καταφέρει. Καστανιάς πήρε το rebound και κρατάει. Μανώλης. Καστανιάς στα δεξιά για τον Κοταράκο. Πάει στην προσπάθεια εκείνος, αστοχή. Δεύτερη ευκαιρία και αυτή αστοχή από τον Ζάφυρα. Και τρίτη απόπειρα αποτυχημένη. Απανωτές χαμένες ευκαιρίες από τους αναλώσιμους. Βέλης είναι στα δεξιά, είναι ανενόχλητος, θα το πάρει αλλά δεν θα το βάλει. Το rebound στα χέρια του Σωτηρόπουλου. Μαρινάκης, σας πέφτει και αυτός από την πλευρά του. 1:40 ακόμα. Καστανιάς παίρνει και πάλι. Πολύδωρος Κοταράκος αφήνει δίπλα στον Τζάφυρα. Από τα δεξιά εκείνος ήταν κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, ευστόχησε για το 10-13. Βγαίνει και παίρνει ο Σωτηρόπουλος, θα επέλεξε να μην εκτελέσει. Μπάλα τώρα στον Φλόρο. Θα το πάρει, θα μπει κιόλας μέσα η μπάλα για το 12-13. Μπήκαμε στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Με τον Μάνολη να κατεβάζει αργά-αργά. Γυρίζει, βλέπει δύο κορμιά μπροστά του. Κοταράκος δίχως να διστάσει. Θα ευστοχίσει 12-15. Από τα δεξιά υποπίεση απλώνει αντικανονικά το χέρι του ο Καστανιάς και θα κάνει το φάουλ. Τρίτο ομαδικό των αναλώσιμων, ότι υπενθυμίζω έχει η Λαμπόλα Τεβαπέλε στόχος του πρώτη ο Φωκέρης, 13-15. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα την βάλει και αυτή. 14-15 στο πόντο το παιχνίδι, 22 δευτερόλεπτα όλα για τους αναλώσιμους. Η Εσιτσίλα από την Λαμπόλα Τεβαπέλ καταφέρουν να τη σπάσουν οι αναλώσιμοι. Μπαλά έξω, 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα γίνει το λάθος. Δεν ξέρω για ποιους είναι η μπάλα. Η μπάλα είναι για τους αναλώσιμους, όπως λέει ο ρέφερι. Μπερδεύτηκαν εκεί οι δύο ομάδες, 6,8 στο ρολόι. Πολύδωρος στέκεται και εκτελεί το rebound. Δεν το πήρε κανένας, η μπάλα κατέληξε εκτός. 2,1 στο ρολόι. Μανώλης θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει και φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης περίοδου με το σκορ στο 14-15. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο και μόλις ξεκίνησε. 14-15 το σκορ μπροστά οι αναλώσιμοι, οι οποίοι είναι και στην πρώτη επίθεση της δεύτερης περίοδου. Αστοχή από κοντά ο Ζάφυρας. Βέλης. Φωκέρης γυρίζει, αφήνει έξω τον Σωτηρόπουλο. Ξανά και Φωκέρης θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Ζάφυρα στο rebound. Πολύδωρος. Καστανιάς το
πήρε ο Ζάφυρας, αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Σωτηρόπουλος. Παίρνει το σκριν. Υποκέρις τώρα. Θα εκτελέσει, δεν το έκανε το χατήρι, μπάλα βγήκε, βγήκε. Το γιας, καστή πάσα, αλλά και αδύναμη την κατάλαβε. Ο Βέλης πετάει εκτός την μπάλα. Πολύδωρος, υποπίεση, θα στοχίσει. Και Φωκέρης καθαρίζει το rebound και αφήνει στον Βέλη για να κατεβάσει εκείνος ακόμα μια μπάλα. Πάσα πίσω από την πλάτη, Σωτηρόπουλος. Είδε τον Βέλη στα δεξιά και Φωκέρης τώρα θέλει να πλησιάσει. Βρίσκει εκεί την τρύπα και θα πάρει το φαουλ. Από τον Τόγια. Στην πρώτη βολή ο Κιφοκέρης. Έχει άλλη τη δεύτερη. Εύστοχα 15-15. Μανώλης. Στα 9 σπάει μέχρι μέσα. Συγκρούεται εκεί με τον Μαρινάκη, θα πάρει το φάουλ. Αλλά και τώρα για τους κυπεδούχους στο μάτς. Ο Κερούλης πήρε την θέση του Σωτηρόπουλου. Μέσα η πρώτη, 15-16. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Έξω η δεύτερη προσπάθεια. Η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Βέλης. Έχει μπροστά του τον Πολύδωρο. Λωρός. Του δίνει το σκρίνο και Φωκέρης. Αλλαγή τώρα στο μαρκάρισμα. Κερούλης, αστοχή αρχικά, αστοχή και στην συνέχεια. Πολύδωρος πιέζεται, καταφέρει να συγκρατήσει. Θα το πάρει ο Ντούγιας, την μπάλα στο σίδερο. Και ανενόχλητος εκεί πήρε το rebound ο Βέλης. Μακρινή πάσα για τον Φλόρο, σηκώνεται. Αλλά αστοχή ο Μαρινάκης. Πήγαν σε μια γρήγορη επίθεση εδώ οι γηπεδούχοι. Ηρεμεί τώρα την κατάσταση ο Πολύδωρος. Το γιας, ξανά Πολύδωρος. Ζητάει από τον συμπαίκτη να βάλει πλάτη. Παρά στον Καστανιά, πλησιάζει εκείνος, δεν περνάει πάσα. Κυνηγάει τον Βέλη για να τον δυσκολεύσει και στο κατέβασμα. Φλόρος τώρα κρατάει για να ρίξει κάπου στο ρυθμό. 5.50 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Φλόρος. Δεν βγήκε συνεργασία με τον Μαρινάκη. Στανιάς. Κατεβάζει, πάει όλο τον δρόμο μέχρι μέσα. Το κόστο, κόστο Καστανιάς, 15-18. Παίρνει στο σπίτι, Φλόρος θα το πάρει και θα το βάλει. Μάλιστα, εκτελεί για 3, 18, 18 στα ίσα και πάλι το μάτς. Πολύδωρος γυρίζει, απλωμένο χέρι του Φλόρου μπροστά του, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα.
18-20. Μπάλα στα δεξιά και Ρούλη σηκώνεται αστοχή. Πολύδωρος. Καστανιάς ελέγχει γύρω του, δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος. Πολύδωρος. Απλώνει το χέρι του και Ρούλης, ο οποίος λέει πως ακούπησε μόνο μπάλα, αντίθετη άποψη από τον διαιτητή. Στο μάτς επέστρεψε ο Κοταράκος για τους αναλώσιμους, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στην επαναφορά με τον Πολύδωρο. Δούγιας, ξανά Πολύδωρος. Ζαφύρας από τα αριστερά, δεν μπορεί να βρει το δρόμο προς το καλάθι. Τερούλης. Φωκέρης. Θα πάρει το τρίποδο τελικά και θα ευστοχίσει. 21-20 προβάδισμα για την Λαμπόλα Τεβαπέλ με τον Κιφοκέρη να εκτέλει πίσω από τα 6.75. Καστανιάς, ο Ταράκος προσποιείται, περνάει από τον Κερούλη, αλλά δεν πέρασε η πάσα, νέα ευκαιρία για τους αναλώσιμους, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Φλόρος με το δεξί, αστοχή, Καστανιάς κοιτάει δίπλα του, βλέπει τον Πολύδωρο, θα περάσει εκείνο στην assist, όχι δεν θα την κάνει assist ο Ζάφυρας. Βελής από τα αριστερά, ο Κερούλης δεν μπορεί να βρει στόχο. Καστανιάς. Ζαφύρας στα δεξιά στον Ντούγια. Κοταράκος να κάνει βήματα. Τρεις αλλαγές τώρα για τους φιλοξενούμενους στο μάτς. Μανώλης, Νικολόπουλος και Τόγιας. Δράνησε και η άμυνα των αναλώσιμων, δεν το πλήρωσε. Αρχικά ο Μαρνέκης βρέθηκε εκεί κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, προσπάθησαν να χτυπήσουν γρήγορα, αλλά δεν καταφέρουν να φέρουν το δίποντο. Το 21-20 παραμένει. Καλή αντίδραση εδώ από τον Νικολόπουλο. Φλόρος ψάχνει συμπαίκτη, βλέπει τον Μαρινάκη, του δίνει εκείνος χέρι με χέρι. Ο Κέρης γυρίζει ωραία κόντρα σε δύο υψωμένα χέρια, δεν μπορεί να καταφέρει. Ο Ταράκος καθαρίζει, ο Κερούλης συνέχεια θα κάνει το φάουλ. Βγαίνει για να πάρει ο Μανώλης, ο οποίος βρίσκεται εκεί αμαρκάριστο στο ζωγραφιστό. Νέα ευκαιρία, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι από τον Κοταράκο. Βέλης στις σταυρωτές, δεν ξέρω να μετράει το καλάθι. Όχι, δεν μετράει, όπως λέει ο διαιτητής. Χαμηλά έγινε η παράβαση, ο Κερούλης τώρα στον πάγκο στη θέση του. Επιστρέφει ο Σωτηρόπουλος. Ακινδυνευμένη πάσα την διάβασε ο Μανώλης, έκανε το κλέψιμο. Να δούμε αν θα πάει στο ένας μέναν, πασάρει στο Καστανιά, ωραία συνεργασία, η οποία θα φέρει ένα πολύ όμορφο καλάθι στον εθνικιασμό. Ο Κοταράκος είναι αυτός που τελειώνει καλά τη φάση για να γράψει το 21-22. Και έχουμε και το time out από την πλευρά της Λαμπόλα Τεβαπέλ. Yeah.
1-18 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. 21-22 το σκορ. Οι αναλώσιμοι έχουν καταφέρει να περάσουν και πάλι μπροστά. Κάκι πάσα από τους γηπεδούχους. Η μπάλα καταλήγει εκτός. Ο Ταράκος βάζει πλάτη και ο Φωκέρης παραμένει πάνω του. Μανώλης αλλάζει κατεύθυνση, θέλει να πάει προς τα μέσα, βρίσκει τον τρόπο να το κάνει. Παίρνει σιλό τρόπο, ώστε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μπέλης θα πάρει το σούτ αμέσως. Το rebound στα χέρια των αναλώσιμων. Καστανιάς 38 δευτερόλεπτα ακόμα μέχρι την ανάπαυλα. Κοταράκος εκεί από τα αριστερά εκτελεί 21-24. Άρα λίγο το να γίνει το λάθος, συγκράτει ο Βέλης. Αμέσως για τρεις ο Αποστολόπουλος. Ο Σωτηρόπουλος με συγχωρείτε. Η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους. Βέλης την επαναφορά. Η Φωκέρης παίρνει. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ από τον Τόγια. Βολές τώρα για τον Κιφοκέρη. Έπειτα από το τρίτο ομαδικό τον αναλώσιμων 3. Έχει και η Λαμπόλα Ντε Παπέλ. Εύστοχος στην πρώτη. 22-24. Χάνει την δεύτερη. 10 δευτερόλεπτα όλα για τους αναλώσιμους. 7 δευτερόλεπτα τώρα, Μανώλης. Φάουλ από τον Κιφοκέρη, 3,9 στο ρολόι. Καστανιάς στην επαναφορά. Μπάλα στον Νικολόπουλο ξανά, Καστανιάς, Μανώλης. Τελειώνει ο χρόνος, προλαβαίνει το ρολόι, αλλά αστοχή. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Φινάλι λοιπόν στην δεύτερη περίοδο, με τους αναλύσιμους να προηγούνται 24-22. Οι δύο ομάδες επέστρεψαν στο παρκέ. Το τρίτο δεκάλεπτο μόλις ξεκίνησε. 22-24 το σκορ στο συνδύο οι αναλύσιμοι. Για την ισοφάριση τώρα ο Σωτηρόπουλος, δεν θα έρθει εκείνη. Μανώλης. Ταράκος, Δουγιάς. Ζάφυρας περνάει στον Κοταράκο με τη βοήθεια του απλό εκείνος, 22-26. Στο συν 4 πλέον η αναλώσιμη. Βέλης. Θα το πάρει από τα αριστερά, στοχή. Μανώλης θα πάρει το φάουλ από το ακούμπημα εκεί του Βέλη. Πρώτο ομαδικό για την Λαμπόλα Ντε Παπέλ. Μανώλης, καστή πάσα, πέρασε. Δεν την έκανε αυτός όμως ο Ζάφυρας, αυτό έχει σε ένα εύκολο lay-up. Φλόρος. Πάει από τα αριστερά, θέλησε να βρει συμπαίκτη, αλλά εκεί είχαν κλείσει ήδη τρεις παίκτες. Μανώλης στη γωνία. Δουγιάς, δίχως να το σκεφτεί δεύτερη φορά. Μαρινάκης στο rebound. Βέλης κατεβάζει. Στα 9 δευτερόλεπτα η επίθεση της Λαμπόλα Ντε Παπέλ. Σωτηρόπουλος με συγχωρείτε. Πάει προς τα μέσα. Έκλεισε εκεί η αντίπαλη άμυνα. Έγινε το φάουλ. Από τον Κοταράκο πρέπει να γίνει.
μέσα η πρώτη, 23-26. Μέσα και η δεύτερη για το 24-26. Μανώλης λέει το σύστημα στους συμπαίκτες του. Παίρνει το screen, φτάνει κοντά, αφήνει έξω στον Νικολόπουλο, παίρνει το τρίποντο εκείνο, στα στοχή, Μανώλης θα δεχτεί την τάπα από τον Φλόρο, ζητάει φάουλ αλλά δεν υπάρχει κάτι. Ο Κέρης πήρε από τον Βέλη, πάει από τα αριστερά κόντρα στον Κοταράκο, θα τον νικήσει για το 26-26. Κοταράκος βρήκε την πάσα για τον Ντούγια, εκτελεί και τους γιατρείς. Άστοχα, Βέλη στην μακρινή πάσα. Σωτηρόπουλος. Φλόρος ζητάει ηρεμία. Σωτηρόπουλος είναι μόνος στη γωνία, στοχή στο τρίποντο. Χάνουν την ευκαιρία εδώ να πάρουν προβάδισμα οι γηπεδούχοι. Νικολόπουλος, Κοταράκος έχει βάλει πλάτη, έχει πάει και ο Φλόρος δίπλα από τον Κυφοκέρη. Μανώλης θα το πάρει, θα στοχίσει το rebound στα χέρια του Μαρινάκη. Σωτηρόπουλος τώρα θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά. Κόντρα στον Ντούγια, θα καταφέρει να πετύχει στο καλάθι, 28-26. Μπροστά τώρα η Λαμπόλα Ντεβαπέλ. Σε μία από τις αρκετές εναλλαγές προβαδίσματος στο σημερινό παιχνίδι. Νικολόπουλος. Κοταράκος έχει 3 δευτερόλεπτα. Δεν προλάβαν να εκτελέσουν γερά οι φιλοξενούμενοι. Έγινε το λάθος. Τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Και έχουμε το time out. Πεντέμιση λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο, με την Λαμπόλα Ντεβαπέλ να έχει καταφέρει να χτίσει το προβάδισμα, 28-26 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Σωτηρόπουλος τώρα χάνει την ευκαιρία να αυξήσει κι άλλο την διαφορά. Σανιάς σταμάτησε την τρίπλα, βρήκε τον Μανώλη. Ψάχνει εκείνος την πάσα. Το Γιάς αστοχή. Καθαρίζει το rebound ο Φλόρος, έψαξε λίγο και την μακρινή πάσα, προτίμησε να κατεβάσει ο ίδιος. Βέλης θα πάρει το τρίποντο, αστοχή. Το φάουλ έγινε από τον Βέλη. Ο Νιδόρος παίρνει και πάλι. Καστανιάς ξανά από Λίδωρος, διστάζει να σουτάρει. Μανώλης, 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση των αναλώσιμων. Θα καταφέρει να εκτελέσει ο Μανώλης για να προλάβει και τον χρόνο. Ένα δευτερόλεπτο τώρα, θα τσιμπήσει μπάλα στα χέρια για ακόμα μια φορά. Δεν αλλάζει το 28-26, δεν μπορέσαν να βρουν καλάθι αναλώσιμοι. Σωτηρόπουλος. Κερούλης. Αφήνει έξω στον Κυφοκέρη, θα το πάρει εκείνος, θα αστοχίσει. Ζαφύρας στον Καστανιά, Πολύδωρος. Η μπάλα θα φτάσει με τα κόπον και βάσανο στον Καστανιά. Φάουλ από τον Κερούλη. Τρίτο φάουλ
του παίχτη των γηπεδούχων. Μανώλης. Πολύδωρος έχει χώρο, εκτελεί για δύο. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Παλεύουν εκεί για το rebound. Δύο αντίπαλοι. Ο Μαρινάκης και ο Τόγιας. Η κατοχή είναι για τους, για τους αναλωσιμούς. Κοταράκος πέρασε στο μάτς. Στον πάγκο ο Ζαφυράς. Μανώλης. Ο Λίδωρος αλλάζει κατεύθυνση. Μανώλης βρίσκει την πάσα στον αέρα. Ο Ταράκος συνέχεια θα πάρει το φάουλ. Αν είναι από τον, ναι, από τον Κερούλη. Είναι το φάουλ, τετάρτο κιόλας. Και μπαίνει σε πεντάδες ο Κερούλης. 3-26 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Και είναι ήδη φορτωμένος με 4 φάουλ. Εύστοχος στην πρώτη. 28-27. Θα χάσει την δεύτερη. Και Κυφοκέρνηση και τρέχει για να μαζέψει. Σωτηρόπουλος. Πάει στο ανάποδο layup. Είναι άστοχο. Ενώ και η κατοχή περνάει στα χέρια των αναλωσιμών. Καστανιάς. Πήγαμε στο τελευταίο τρίλεπτο της περίοδου. Καστανιάς ζητάει το σκρίνο από τον Πολύδωρο, το δίνει εκείνος. Μανώλης έκοψε προς το καλάθι, τον είδε ο συμπαίκτης του. Και Φογέρης τώρα ψάχνει την πάσα. Σωτηρόπουλος. Κάνει το βήμα στο πλάι. Μπέλη ζητάει και παίρνει. Και Φωκέρης του ζητάει, θα πάρει τώρα. Σωτηρόπουλος είναι μόνος του, εκτελεί για τρεις. Πυροβολή πίσω από τα 6.75. 31-27. Γυρίζει ο Πολύδωρος, εκτελεί και αυτός για δύο. Δείχνει και κάποιον στο κάποιον συμπαίκτη, κάποιον στο παγκό, δεν ξέρω. 31-29. Μαρινάκης. Σωτηρόπουλος πάνω του, ο Καστανιάς. Ψάχνει την πάσα καθώς δεν έχει τρίπλα. Κυφοκέρης. Εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Καστανιάς. Κυφοκέρης είναι εκεί. 3-3 στην επίθεση, το τραβάει ο Καστανιάς και κάνει το αντιαθλητικό φάουλ. Δεύτερο ομαδικό των αναλώσιμων, με τον Κυφοκέρη τώρα να είναι στην γραμμή. Θα βάλει την πρώτη, 32-29. Μέσα και η δεύτερη, αλλά θα φτάσω από την γραμμή ο Κυφοκέρης. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή της Λαμπόλα Ντεβαπέλ. Σωτηρόπουλος, άστοχος στο τρίποντο. Μανώλη στο ανάποδο layup. Πολύ ωραία κίνηση από τον παίχτη των φιλοξενούμενων. 33-31. Φάουλ τώρα για τον Σωτηρόπουλο.
στην πρώτη. Εύστοχη και στην δεύτερη. Για το 34. 31. Προσποιείται, θα εκτελέσει έπειτα από την προσποίηση ο Τόγιας. Θα πάρει το φάουλ. Ο Τόγιας που βρέθηκε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα σε αυτή την γρήγορη επίθεση των φιλοξενούμενων. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για να μπούμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Με την Λαμπούλα Ντεμπαπέλ να έχει αυτό το προβάδισμα των τριών πόντων. Θέλει να μειώσει τώρα, δεν θα τα καταφέρει. Με την πρώτη προσπάθεια ο Τόγιας έχει ακόμα μια βολή. Θα χάσει και την δεύτερη. Δεν αλλάζει το σκορ. Πήγαμε και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Φλώρος, πιέζει ψηλά ο Πολύδωρος. Σωτηρόπουλος προσποιείται, η μπαλά στο πλάι, ο Φωκέρης για τρεις. Πολύδωρος εκεί παιδεύτηκε για λίγο με τον Μανώλη, συγκρατούν οι αναλώσιμοι. Πάσα δεν περνάει από τον Φλώρο. Κρατάει εκείνος για να τσεκάρει και τις επιλογές του. Κερούλης. Μαρινάκης στα 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Σωτηρόπουλος στα 2 δευτερόλεπτα θα χάσει. Κρατάει μπροστά 8 δευτερόλεπτα. Μανώλης προλαβαίνει την μπάλα. 5 δευτερόλεπτα για τους αναλώσιμους. Δουλειάς, υποπίεση, δεν θα βρει στόχο. Και φτάσαμε στο τέλος της τρίτης περίοδου με το σκορ στο 34-31. Ξεκίνημα και της τελευταίας περίοδου εδώ στο πλήστο του Σπάρτακου. Να πω να βέβαια πέλα να λέωσουμε στο 34-31. Φλώρος, αφού δεν είναι κάποια διαθέσιμη πάσα, πήρε το σουτ. Δεν θα βάλει την μπάλα στο καλάθι, Μανώλης. Παρακεντρευμένη και αυτή η πάσα. Δεν φτάνει η μπάλα στον Τόγια. Σωτηρόπουλος είδε την κίνηση του Κυφοκέρη. Έχουμε φάουλ χαμηλά από τον Τόγια. Τρίτο φάουλ του Τόγια. Πρώτο ομαδικό των αναλώσιμων. Είναι το κλέψιμο από τον Καθανιά. Τρέχει τον ευνηδιασμό. Ωραία συνεργασία τριών παιχτών των αναλώσιμων και φτάνει μπάλα στο Μανώλη, ο οποίος θα ολοκληρώσει με επιτυχία τη φάση. 34-33. Διαχείρος Μανώλη, ο οποίος έχει και την συμπληρωματική βολή, η οποία του δίνει την ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσα. Στόχος στην συμπληρωματική βολή, 34-34 και το μάτς ξανά σε ισορροπία. Σωτηρόπουλος δεν πήγε το τρίποντο. Ακολούθησε τη φάση και πήρε το εξαιρετικό rebound ο Κερούλης. Σωτηρόπουλος, Κερούλης κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Καθανιάς εκεί πηδάει αλλά τον κόβει αντικανονικά. Τέταρτο φάουλ για τον Καστανιά και αυτός φορτωμένος με φάουλ. Αστόχος στην πρώτη ο Κερούλης, παραμένει το 34-34. Θα βάλει την δεύτερη. 35-34. Δουλειάς
Θα το πάρει το τρίποντο και θα το βάλει. 35-37. Κεφάλι στο σκορ και πάλι για τους αναλώσιμους. Δεν ξέρω πόσες φορές έχει αλλάξει σήμερα το προβάδισμα. Είναι σίγουρα αρκετές. Σωτηρόπουλος. Παίρνει το σκριν από το Μαρινάκι και Φωκέρης. Στα 3 δευτερόλεπτα. Και Ρούλης έχει βρει Στεφάνη μπάλα. Ξανά έβαλε στα χέρια της Λαμπόλα Ντε Παπέλ. Σωτηρόπουλος είναι μόνος. Εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Για το 38-37. Χανιάς. Μανώλης πήρε την μπάλα. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Σωτηρόπουλος κατεβάζει αργά-αργά. Κυφοκέρης. Θα πάρει το φαουλ από τον Τόγια, δεν ξέρω αν είναι το πέμπτο. Όχι, τέταρτο φαουλ του Τόγια, ο οποίος ζητάει από τους συμπαίκτες του να τον αφήσουν στο μάτς. Έχει ζητήσει ωστόσο η αλλαγή και έτσι αναγκαστικά περνάει στον πάγκο ο Τόγιας. Στη θέση του ο Κοταράκος. Ο Κέρης χρησιμοποιεί εκεί τη δύναμή του, αλλά αστοχή στη συνέχεια. Μανώλης. Πολύδωρος. Δούλιας με συγχωρείτε, εκτελεί. Άστοχα, αλλά υπάρχει σφύριγμα. Για φάουλο από τον Φλόρο. Δύο βολές για τον Δούλια. Τεχνική ποινή στον, στον Φλόρο, ο οποίος συνεχίζει τις διαμαρτυρίες του. Εκτελεί ο Μανώλης ευστοχή, 38-38. Μπήκε η βολή της τεχνικής ποινής. Τώρα έχουμε τις δύο βολές από το φάουλ που έγινε στον Ντούγια. Ευστόχος και αυτό στην πρώτη, 38-39. Θα μπει μέσα και η δεύτερη, 38-40 στο συν-2 πλέον η αναλώσιμη. Βέλης. Η πάσα δεν φτάνει στον Μαρινάκη, πάλι εκεί. Με τον αντίπαλό του, Καστανιάς αφήνει στα αριστερά στον Ντούγια. Ξανά Καστανιάς, η μπάλα πιο πίσω στον Μανώλη. Μανώλης κρατάει στα 9 δευτερόλεπτα. Κοταράκος, θα έχουμε 3 δευτερόλεπτα και πάλι από τους αναλώσιμους. Βέλης. Θα το πάρει από μέση απόσταση, αστοχή και τώρα. Δεν μπορούν να βρουν την ισοφάριση οι γηπεδούχοι. Μπορούν να πάνε είτε στο συν-4 είτε στο συν-5 τώρα οι αναλώσιμοι. Μανώλης. Καστανιάς. Πηδάει και ο Σωτηρόπουλος κόβει την πάσα. Βέλης. Αφήνει στον Σωτηρόπουλο. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος. Αστοχή, κυνήγησε τη φάση. Κοταράκος καθάριζε το rebound. 5 και 45 ακόμα
μέχρι το φινάλε, να δούμε δύο μας θα επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 5,5 λεπτά. Μανώλης. Πιέζεται. Η πάσα φτάνει στον Ντούγια, θα πάρει το τρίποντο εκείνο, θα στοχεί. Τυφοκέρης έχει φύγει μπροστά ο Σωτηρόπουλος, τον βλέπει ο Τυφοκέρης, του περνάει την πάσα, θα την κάνει ασίστ εκείνος. 40-40. Βγήκε αυτός ο εφηδιασμός της Λαμπόλα Ντεπαπέλ, η οποία έφερε στα ίσα το μάτς και αναγκάζει τους αναλώσιμους να καλέσουν time out. Επιστροφή για τα τελευταία αυτά 5 λεπτά της αναμέτρησης. Μια αναμέτρηση η οποία παραμένει αμφίροπη μέχρι στιγμής, το 40-40 το σκορ. Μανώλης θα πάρει το φάουλ από τον Μαρινάκη χαμηλά. Τέταρτο μαδικό για την Λαμπόλα Ντεπαπέλ, η οποία δεν έχει άλλο φάουλ να δώσει μέχρι το φινάλε. Μέτρησα τώρα κατά τη διάρκεια του time out πόσες φορές έχει αλλάξει το προβάδισμα στο παιχνίδι και μέτρησα συνολικά 10 φορές, στην οποία είχαμε ένα αλλαγή στο προβάδισμα. Αυτό σίγουρα νομίζω θα συνεχιστεί και στα επόμενα λεπτά. Με την εικόνα των δύο ομάδων μέχρι στιγμής, Μαρινάκης είδε τον Ντόγια να πετάει εκτός την μπάλα. Η κατοχή παραμένει, πάει μάλλον στην Λαμπόλα Ντεπαπέλ. Υπενθυμίζω οι δύο ομάδες δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρουν την πρώτη τους νίκη στην Summer Evolution League. Νικήθηκαν και οι δύο στο πρώτο τους παιχνίδι, έτσι. Σήμερα κάποια θα συνεχίσει με ήττα, κάποια θα σπάσει το ρόδι και θα πάρει το πρώτο ρόδι φύλλο αγώνα. Ο Ταράκος παραλίγο να χάσει, καταφέρει να κρατήσει. Έχουμε βήματα από τον Κοταράκο, ο οποίος ανάμεσα από τρεις δεν καταφέρει να βρει τρόπο να εκτελέσει. Και έκανε το λάθος, το 40-40 παραμένει. Σωτηρόπουλος. Βέλης. Τυφοκέρης. Σωτηρόπουλος θα το πάρει από την κορυφή και υποπίεση. Το ρημάνο στα χέρια του Νικολόπουλου. Ο Ταράκος. Μανώλης έρχεται σε επαφή με την μπάλα, φτάνει και μέχρι το τέλος. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι παρά την καλή άμυνα του Ζάφυρα. Σαράντα-42. Φωκέρης. Τέλης. Θα πάρει το τρίποντο αυτό εκεί. Ο Ταράκος εκεί παραλίγο να δώσει ξαφνικό από τον Σωτηρόπουλο. Η κατοχή παραμένει στα χέρια των αναλώσιμων. 3-20 ακόμα για το φινάλε της αναμέτρησης με τον Πολυδωρό να κατεβάζει. Νικολόπουλος περνάει στον Κοταράκο. Πάλι κλείνεται εκείνος, Νικολόπουλος είναι αμαρκάριστος. Ψηλότερα ο Τόγιας, αφήνει έξω. Μανώλης. Στα 7 δευτερόλεπτα, Μανώλης κρατάει, θα πάρει και το σουτ. Το rebound, ξανά στα χέρια των αναλώσιμων. Νικολόπουλος, Πολύδωρος, πάει με φόρα προς τα μέσα, στο χ. Έχει νέα ευκαιρία ο Πολύδωρος, κολλάει μπαλά στο Στεφάνη. Χάνει την ευκαιρία του. Παλεύουν εκεί να κατεβάσουν την μπάλα υπέκθεση της Λαμπόλα Ντεπαπέλ. Τώρα έρχεται μια δεύτερη μπάλα, μήπως και καταφέρουμε να την κατεβάσουμε. Είχαμε επιτυχία. Έχουμε και το time out. Η
επίθεση 14 δευτερολέπτων τώρα για τους αναλώσιμους. Νικολόπουλος βγήκε στο πλάι, εκτέλεσε για 3 και δίνει στην ομάδα του αέρα 5 πόντων, 40-45. Βελής. Η πάσα δεν είναι καλή, έγινε το κλέψιμο, Πολύδωρος τώρα έχει ανοιχτό γήπεδο, φτάνει μέχρι το τέλος, αλλά τον ακολουθεί ο Σωτηρόπουλος και του κάνει την τάπα. Πήγε πολύ χαλαρά νομίζω σε αυτή τη φάση ο Πολύδωρος. Ο Ταράκος αφήνει στον Μανώλη. Πήγαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Πολύδωρος ξανά Μανώλης, 4 δευτερόλεπτα. Μανώλης αφήνει στον Νικολόπουλο, εκτελεί εκείνος για να προλάβει το ρολόι. Ο Ταράκος παίρνει την μπάλα στην κατοχή του. Τόγιας, Πολύδωρος. Θα πάει στο φλότερ, θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Έξαλλος ο Κοτσαβούρης με την άμυνα των παιχτών του. Πολύ δωρος εκτελεί εύστοχα την πρώτη, 40-46. Θα βάλει και την δεύτερη για το 40-47. Αυτό το συν 7 πρέπει να είναι νομίζω και η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει κάποια από τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Βέλης. 1-20 ακόμα. Βέλης παίζει με τον Κυφοκέρη. Πήρε χαμηλά εκείνο στο φάουλ. Είναι το τέταρτο των αναλώσιμων. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν και οι φιλοξενούμενοι από την άλλη Λαμπόλα Ντε Παπέλη, υπενθυμίζω, έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά πήρε το τρίποντο ο Φλόρος. Μακρινό rebound του Νικολόπουλου, έχει φύγει μπροστά ο Μανώλης. Φλόρος το κόβει αντικανονικά, τον κατεδαφίζει εκεί στο έδαφος. Σηκώνεται τώρα ο Μανώλης. Δεν φαίνεται να έχει χτυπήσει. Άστοχος στην πρώτη βολή. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη, θα εκτελέσει εύστοχα για το 40-48. Βέλης. Πάνω το Πολύδωρος. Δεν μπόρεσε να βρει εκτέλεση, βρήκε την πάσα για το Σωτηρόπουλο, αστοχή εκείνος από το πλάι. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα έγινε το κλέψιμο από την Λαμπόλα Ντε Παπέλ. Μαρινάκης από μέση απόσταση, airball, Βέλης δεν μπορεί να συγκρατήσει, μπάλα καταλήγει εκτός και εδώ από εδώ νομίζω πως τα πράγματα δυσκολεύουν για τους γηπεδούχους, οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 8, βλέπουν και την κλεψίδρα να αδειάζει. Μανώλης, πάνω το Μαρινάκης. Ο Ταράκος αφήνει στον Πολύδωρο, μισό λεπτό ακόμα. Να καταφέρουν να ευστοχίσουν και εδώ νομίζω πως το μας τελειώνει. Ο Ταράκος αστοχή, πολύ κακή εκτέλεση. 22,3 στο ρολόι, δεν ξέρω αν προλαβαίνουν για κάτι. Καλό οι γηπεδούχοι. Σωτηρόπουλος, κακή πάσα για τον Βέλη, θα γίνει το κλέψιμο και κάπου εδώ νομίζω πως φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε. Ναι, δεν θα γίνει επίθεση από τους αναλώσιμους, οι οποίοι θα πάρουν το πρώτο ροζ φιλόγωνος στη Summer Revolution League, θα πανηγυρίσουν την πρώτη της νίκη κόντρα στην Λαμπόλα Ντε Παπέλ, η οποία θα συνεχίσει με ήττες και θα πάει στο 0-2. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Σπάρτακου.
La bola de papel la αναλώσιμη 40-48.